δεν ήμουν εγώ, ήμουν από πίσω. Λοιπόν, εφισμένοι στο μικρόβιο αυτό, το πρόβλημα το οποίο είναι και το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα σήμερα στην ανθρωπότητα. Άλλα θέματα είναι ο ευεργετισμός, είναι η παιδεία, θα δείτε μια τάξη που έχουμε κάνει απάνω, είναι το ψωμί, που ήταν σημαντικό θέμα και για τους πυρώτες όλους και για αυτούς όλους που ταξίδευαν. Και είναι και οι δουλειές των ανθρώπων εδώ, του Μάστορα, του Γεωργού, του Βοσκού. Μέσα σε αυτά περιοριζόμαστε. Από αυτά δηλαδή, από μνήμες και από αναφορές και τέτοιου είδους έχει το έργο. Παρελθόν και μέλλον. Ναι, γι' αυτό και καθίσταται εδώ, σε ένα χωριό που ήταν λοιπόν βέβαια αυτό το σχολείο, εάν να μην καταρρεύσει, να μην μείνει. Αυτό έγινε από έναν ευεργέτη από το χωριό που έφυγε 9 χρονών παιδί, πήγε στη Ρουμανία, απέκτησε χρήματα και άφησε στη διαθήκη του να χτιστεί το σχολείο. Έτσι αγοράστηκε αυτή η έκταση εδώ, στο κέντρο του χωριού και χτίστηκε αυτό το σχολείο στη δεκαετία του 30. Αυτό δεν το είδε όσο ζούσε. Και εκπληκτικό μεγάλο σχολείο. Απίστευτα μεγάλο, βέβαια. Και ήταν γεμάτο με τα 170 παιδιά τότε. Εδώ φυτεύαμε λουλούδια, μας μάθαιναν οι δασκάλοι τότε να φυτεύουμε, να περιποιούμε θα το χώρο. Τώρα για βάλει ένα παιδάκι να σκάψει πουθενά, θα βγει τη μαμά, θα γίνει ο χαμός. Το παιδί μου να σκάψει, εργάτης, τούτο, τ' άλλο. Σκάβατε εσείς. Όχι, δεν λέω. Εγώ τώρα μάλιστα να έβαλα, είχαμε δέντρα εδώ κάποια, καθαρίσανε, χτίσανε οι μάνδρες, βάλαμε δεντράκια, μυγιές, κερασιές, να έχουμε και ωραία φρούτα να τρώμε. Εδώ έφαγα βανίλιες καταπληκτικές, τόσες έγιναν, πολύ ωραίες, φέτος. Και εδώ παρακάτω, δαμάσκηνα. Και ο πλάτανος εδώ, ωραίο. Ο πλάτανος, δε, είναι το καμάρι μας εδώ, γιατί εδώ δουλεύουμε. Εμάς μας το κόψα στη Σαμαρίνα, στο κέντρο του χωριού. Δεν σας είπα. Δεν σας είπα ότι κόβονται τώρα τα πλατάνια. Γιατί δεν κατάλαβα ποτέ, δεν το κόψανε από φόβο μου πως σου πέσει, γιατί είναι πολύ παλιό. Το κόψα στην πλατεία. Τον κόψα. Καρδιά. Καρδιά, καρδιά του πλάτου. Α, καρδιά, εντάξει. Καρδιά. Δεν λερώνει αυτό, γιατί όχι. Περπατάνε τα παιδιά. Το έχουν καθαρίσει τα παιδιά εδώ, κάθονται απάνω όλοι. Αυτό βέβαια ήθελε να το βάλουμε, αν μπορούμε να το βάλουμε flat. Όχι, έχει το άσπρο τον τοίχο. Αλλά θα μπορούσαμε να κάτσουμε και από εκεί, να λίγο κάτι κάτω από αυτήν. Εγώ φέρω στον κορμό. Ένα ζευγάρι να στείλουμε χτες από τη Θεσσαλονίκη. Ποιος τον? Στον κορμό. Εκεί. Κάτσε τώρα πάλι. Κάτσε εκεί. Για να φανεί και το έργο. Κάτσε λίγο και ξανά. Θα βγάλουμε και εκεί. Και εκεί δεν είναι. Και αυτό ζωάκι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ όμορφο. Σέλφις. Εσύ. Πινελόπη και Σούλη από τα πράγματα. Έχει τέσσερα παιδιά αυτός. Παιδιά Σούλη σε γερμανός. Γιατί είναι κάτω το ελληνικό. Ο Παράλαμπος όμως θα έχουμε μια ομιλία με τον Παράλαμπο μετά. Για μένα. Το Σάββατο είναι. Όχι, το Σάββατο είναι μουσικοπορευτική. Και τα τρώει το σπίτι, και εδώ τα παιδάκια και πετάνε πράγματα και τα τρώει αυτό και τα μαζεύει μέσα στη δουλειά. Κοίτα το Βασίλη, κοίτα πώς έχει το Και να διαφημίσει και να το
βάλω τα Κύριε, πολύ βασικό το τι κάνω. Ένα, δύο, τρία, πώς θα διακρίνεις, πώς θα το λαμβάνεις. Όχι, να το δείξεις, αν δεν θα 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 το